ή από κάποια ατυχία. Όμως, επάλι, δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να βρω έναν ιδεατό τρόπο να προβλέψουμε διακρίσεις στην επιβολή των ποινών αυτών. Ακούστηκε από τους ειδικούς αγορητές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάποια μέτρα ενισχύουν τους ισχυρούς και το κεφάλαιο. Και κυρίως ακούστηκε αυτό για τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από 24% στα 20% ή κάπως έτσι, ναι, ως όθηση προς την ανάπτυξη, συγγνώμη, και θεωρούν ότι αυτό βοηθάει, τέλος πάντων δίνουμε μια μεγαλύτερη, είμαστε πιο υπηκείς με το κεφάλαιο. Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων είναι αυτή τη στιγμή μια όθηση για την ανάπτυξη στην περίοδο κρίσεως που είμαστε. Και ίσως και λύζεται, αν θέλετε, με τις τυχόν απώλειες που έύχουν υπάρξει από την ύφεση. Εδώ πρέπει λίγο να ξαναδούμε όλοι κάποια στερεότυπα της ελληνικής πραγματικότητας. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και την τόνωση της απασχόλησης, που είναι τελικά και το ζητούμενο. Δηλαδή, αν μας πούν όσοι ενίστανται, αν φεύγουν οι επιχειρήσεις από την Ελλάδα και πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες λόγω ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτους, τότε τι θα λέγαμε, ότι εντάξει, ας αφήσουμε να τους φορολογούμε και ας φεύγουνε. Μόνο συντομεύεται, κυρία Πανελλήτη. Δεν σας έβαλα χρόνο, το ξέχασα, αλλά... Μη στεναχωριέστε, τελείωσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βούρτσης, παρακαλώ. Βούρτσης. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά θα σας καταθέσω τα αισθήματά μου, τα οποία είναι αισθήματα στεναχώριας και έχουν να κάνουν με το ότι, παρότι μεσολάβησε ένα διάστημα κάποιων ημερών από τη μέρα που ήρθε το φορολογικό νομοσχέδιο στην Επιτροπή και συζητήσαμε τα κόμματα, σήμερα ακούσαμε τους κοινωνικούς εταίρους για ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο, είναι άξιον απορίας αν η κυβέρνηση αισθάνεται τόσο απόλυτα και βέβαιη ότι έχει το αλάθητο και δεν υπήρξε μέχρι στιγμής ούτε μία αλλαγή ενός άρθρου. Τη στιγμή που κατατέθηκαν απόψεις, προτάσεις, προβληματισμοί, διαφορετικές προσεγγίσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από τους άλλους και από τα άλλα πολιτικά κόμματα και από τους κοινωνικούς εταίρους. Τόσο απόλυτα βέβαιοι είστε ότι αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε αλλά όχι δημόσια μαζί μου, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο μετά την ψήφισή του θα λύσει τα προβλήματα σε επίπεδο καταπολέμησης φοροδιαφυγής, θα λύσει τα προβλήματα της υλοποίησης των στόχων του προϋπολογισμού όσο αφορά τα έσοδα. Δυστυχώς, η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα ικανοποιήσει και δεν θα πληρεί κανένα από αυτά που είπα λίγο πριν. Γιατί απλούστατα ήρθε χωρίς την απαραίτητη και διαβούλευση και απαραίτητη συζήτηση και προσοχή όπως έπρεπε να είναι ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δεν θα μπω σε στερεότυπες εκφράσεις περί πρόχειρου, περί πολύπλοκου, περί δεδαλώδους και τα υπόλοιπα τα έχουν πει άλλοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Ακούστε όμως το εξής, κύριε Υπουργέ. Η Νέα Δημοκρατία και στην πρωτομιλία της σας έκανε ορισμένες παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Δεν λάβατε τίποτα υπόψη σας. Εγώ όμως, στη διάστημα αυτό, άκουσα και συναδέλφους από το δικό σας κόμμα να προβληματίζονται πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις, τις οποίες θέλω να σας επαναφέρω. Είναι παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με κάποιες δημιουργίες οργάνων, οι οποίες ναι μεν είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια που έπρεπε να πληρούν για να είναι έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπίσουν και να ενταχθούν και να ενσωματωθούν στο φορολογικό μας σύστημα. Ξεκινάω. Παραδείγματος χάρη. Το ζήτημα της φορολογικής διαιτησίας, θα το επαναλάβω, είναι ένας πολύ σημαντικός και χρήσιμος θεσμός. Έλειπε από το φορολογικό μας δίκαιο, έλειπε από το φορολογικό μας σύστημα. Αυτός ο θεσμός θα πρέπει να ικανοποιήσει δύο κριτήρια. Της επιτάχυνσης της φορολογικής διαδικασίας που το επιτυγχάνει, αλλά και το κυριότερο, τη διαφάνεια. Ερώτηση. Είναι ανεξάρτητος θεσμός ένας θεσμός για τον οποίο κρατάει ο Υπουργός το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αυτούς που αύριο τι θα συμβιβάζουν τα δισεκατομμύρια των επιχειρήσεων. Θέλω να σας θυμίσω ότι σε ανάλογη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, είχα την τύχη εγώ να είμαι εισηγητής στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο επί κυρίου Λοβέρδου, όταν άνοιξε το ζήτημα του ΟΜΕΔ, που είναι επίσης ένας διαιτητικός θεσμός, είχαμε ζητήσει μεταγενέστερα, όταν άρχισε να συζητάει η κυβέρνηση ότι θα το φέρει με προεδρικό διάταγμα, να αλλάξει και να το φέρει με νόμο. Η κυρία Κατσέλη άκουσε
τη φωνή μας. Ήρθε με νόμο ο ΜΕΔ, που είναι αντίστοιχος θεσμός διαιτησίας, ήρθε στη Βουλή ως αυτόνομο νομοσχέδιο, το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και σήμερα πραγματικά πληρεί και το κριτήριο της ισορροπίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, είναι ένας θεσμός χρήσιμος στο εργατικό δίκαιο. Κάντε το ίδιο και για τη φορολογική διαιτησία. Φέρτε το με αυτόνομο νόμο στη Βουλή να το ψηφίσουμε και να ισχυροποιήσει το φορολογικό μας σύστημα. Δεύτερον, πάμε στα ζητήματα τα οποία αφορούν πομπόδεις εξαγγελίες κυβέρνησης, οι οποίες έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με την εσωτερική υπηρεσία υποθέσεων για τον έλεγχο των ελεκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Σας το είπα και στην πρωτομιλία μου, χαίρομαι που η κυρία Παναρίτη συμφωνεί, ότι αν θέλετε αυτό να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και ουσιαστικό αποτέλεσμα, φροντίστε να στελεχωθεί και από μη υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή και εκτός επιθεωρητών. Άλλωστε και οι ίδιοι επιθεωρητές, οι οποίοι ήταν σήμερα εδώ, κατέθεσαν τις ενστάσεις τους με τον τρόπο με τον οποίο έρχεται, δηλαδή κατά το δοκούν ο Υπουργός Οικονομικών θα επιλέξει ένα αριθμό επιθεωρητών, εκείνους που εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να είναι, και αυτούς θα τους ονομάσει σώμα εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι λάθος. Δεν θα έχει αποτέλεσμα, άλλωστε θα γίνει και αυτό ένα κομμάτι μιας ομάδα συμμετέρων που θα αντλεί τη δύναμή του από τον ίδιο τον Υπουργό, αλλά και αντίστροφα. Το τρίτο στοιχείο. Επανασύσταση φοροεισπρακτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Το επιβεβαίωσε στην ερώτησή μου και ο κύριος Γρίβας πριν. Εάν θέλετε να κάνετε μία επανασύσταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, θα φροντίσετε να έχετε συγκεκριμένα κριτήρια με διαφάνεια, αξιοκριτικά κριτήρια, με μόρια, με συγκεκριμένο πλαίσιο. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Βάζετε ένα πλαίσιο γενικότερο, το οποίο βαφτίζεται, δίνεται κάποιους όρους, αξιοκρατία, διαφάνεια, ο Υπουργός, ένα προεδρικό διάταγμα και τα υπόλοιπα, και από εκεί και πέρα τι. Πώς λοιπόν σε μια κρίσιμη στιγμή για τα έσοδα του κράτους κλονίζετε την εμπιστοσύνη του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, που παίζει ένα σημαντικό ρόλο για τα έσοδα και την άντληση των εσόδων αυτή την περίοδο. Είναι σε λάθος κατεύθυνση. Φροντίστε να το τροποποιήσετε και να το αλλάξετε. Θα κάνετε κακό στα έσοδα. Η υπερποινικοποίηση που φέρνετε των επιχειρήσεων με στόχο την καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Κανείς δεν θα είχε αντίρρηση, κύριε Υπουργέ, όχι αυτές τις μορφές ποινικοποίησης της φοροδιαφυγής να φέρετε, αλλά και άλλες τόσες ακόμα, προς το αυστηρότερο. Αλλά τι, να υπάρξει προϋπόθεση. Έχει αποδειχθεί παγκόσμια και είναι λάθος αυτό που κάνετε. Σε ένα πολύ ασφιχτικό, γραφειοκρατικό φορολογικό σύστημα που έχει η χώρα μας, με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, με απέραντη γραφειοκρατία, να φέρνετε ένα τέτοιο ποινικό μέτρο εναντίον των επιχειρήσεων, για αυτούς που φοροδιαφεύγουν, τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση. Πιστεύω ότι κινείστε ανάποδα. Εξαγγέλλετε ήδη πράγματα για τα οποία θα εμφανιστείτε στο μέλλον με άλλα νομοσχέδια. Παραδείγματος χάρη, κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, που θα απαγκιστρώσει τη γραφειοκρατία του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι, είναι σωστό. Γιατί όμως δεν το κάνετε πρώτα αυτό και ύστερα να φέρετε την αυστηρή ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής? Φέρνετε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Μειώστε τους φορολογικούς συντελεστές. Δημιουργήστε ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα στον τόπο μας. Τη στιγμή που βλέπετε τι γίνεται σε επίπεδο φορολογικού ανταγωνισμού, το λένε και οι δικοί σας βουλευτές και σε Ευρώπη, αλλά κυρίως κρατήστε αυτό. Εμείς δεν είμαστε μέσα στον πυρήνα της Ευρώπης με την έννοια της γεωγραφίας. Στα βορεινά σύνορά μας υπάρχουν χώρες που έχουν τον ετρίτο των φορολογικών συντελεστών. Δημιουργείτε λοιπόν κίνητρο είτε για φοροαποφυγή, είτε την ίδια στιγμή να μετακομίσουν επιχειρήσεις λόγω της επαχθούς φορολογίας. Δεν τα βλέπετε? Δεν βλέπετε που κλείνουν οι επιχειρήσεις? Δεν βλέπετε τι λένε σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι για τις προβλέψεις του κλεισίματος και των κέντρων στον επιχειρηματικό κόσμο? Και την ίδια στιγμή που φέρνετε αυτό το αυστηρό ποινολόγιο κάτω από το όνομα της φοροδιαφυγής, για την καταπολέμησή της δηλαδή στις επιχειρήσεις, τι κάνετε? Αφήνετε στο απειρόβλητο τι? Αφήνετε στο απειρόβλητο την παραβατικότητα τη φορολογική παραοικονομία, στο παρεμπόριο. Δηλαδή, στοχοποιούμε την υγιή επιχειρηματικότητα, την νόμιμη επιχειρηματικότητα, αυτόν δηλαδή τον επιχειρηματία που έχει έδρα, που πληρώνει φόρους, που κρατάει βιβλία,
που ελέγχεται από την εφορία και την ίδια στιγμή για τον παρεμπόριο δεν έχετε κάνει ούτε ένα βήμα. Δεν είναι λάθος κατεύθυνση αυτό? Δεν έπρεπε την ίδια στιγμή πιο μπροστά να πολεμήσετε το παρεμπόριο? Και μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κάνετε και ορισμένα ζητηματάκια τα οποία έχουν να κάνουν, επιτρέψτε μου να σας πω, με πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με το νομοθετικό έργο που πρέπει να παράγει η κυβέρνηση σήμερα, που πρέπει να ασκείται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή κάτω από αυτές τις εξέχουσες κρίσιμη, την εξέχουσα κρίσιμη οικονομική περίοδο. Και τι εννοώ, παραδείγματος χάρη. Φέρνετε και ανοίγετε ένα ζήτημα για την αξιοποίηση του ελληνικού. Δημιουργείται επίσης ένα καινούριο φορέα. Στην επικεφαλίδα συμφωνούμε. Επιτρέπεται όμως μέσα σε αυτό το φορέα και στο άρθρο που φέρνετε, κύριε Υπουργέ, να ανοίγετε και το ζήτημα που αφορά νέους διορισμούς? Τη στιγμή που ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η δημοσιονομική στενότητα των πραγμάτων δεν επιτρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, να φέρνετε με δωράκι κατά ένα τρόπο τη χρηματοδότηση κάποιων υπηρεσιών του δημοσίου σε αυτό το νομοσχέδιο, ενώ την ίδια στιγμή σκοπεύετε με ανάλγητο τρόπο να κόψετε το μέρισμα για τις οικογένειες των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού που έχουν πεθάνει, έχουν σκοτωθεί εν ώρα υπηρεσίας? Το μέρισμα που μειώνεται, κύριε Υπουργέ. Και την ίδια στιγμή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έρχονται ορισμένα μέτρα τα οποία να είναι σωστή κατεύθυνση εκτός αυτών που είπα πριν. Παραδείγματος χάρη η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ. Παραδείγματος χάρη ο συμψηφισμός που κάνετε σε επιχειρήσεις. Αλλά κάποια στιγμή να κάνετε και τη στοιχειώδη αυτοκριτική. Γιατί καταργήσατε την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ εδώ και 10 μήνες? Αυτό δεν κόστησε στην ελληνική οικονομία? Δεν ήταν μια παλινοδιακή αντίφαση από πλευρά σας? Για να μαζέψουμε τα μάζευτα που μας αφήσατε, συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι με διακόπτετε. Ίσως δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε από τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πειράζει, θα τα ακούσετε, θα δείτε την κριτική μας. Την ίδια στιγμή, κύριε Υπουργέ, που λέτε αυτά, δεν είναι ομολογία αποτυχίας από πλευράς σας, μεγάλης αποτυχίας, όταν παραλάβατε το φορολογικό συντελεστή στις ανώνυμες εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες, στο 35% και έρχεστε με το 38-42 και το πάτε στο 65%. Και πριν καν εφαρμοστεί αυτός ο φορολογικός συντελεστής, έρχεστε σήμερα και τι κάνετε? Το πάτε στο 45%. Αυτό δεν είναι παλινοδία? Το διάστημα αυτό πόσες επιχειρήσεις πραγματικά έφυγαν από την Ελλάδα ή πόσες αποτρέψατε να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ? Όλα αυτά λοιπόν στοιχειοθετούν για μας όλα εκείνα τα οποία μας κάνουν και να πιστεύουμε ότι κινείστε με μια απόλυτη βιασύνη και προχειρότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως, και το πιστεύω αυτό και θέλω να το ακούσετε αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι πάσχετε από το σύνδρομο της έλλειψης ταυτότητας, όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Και αυτό είναι το χειρότερο στοιχείο σε αυτή την οικονομική κρίση που ζούμε, να νομοθετείτε χωρίς να ξέρετε τι θέλετε τελικά. Εγώ ακούω φωνές μέσα από τον πολιτικό φορέα στον οποίο ανήκετε, οι οποίες λένε για υπερφορολόγηση, για υπερποινολόγηση της φοροδιαφυγής, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις καταθέσεις του εξωτερικού, να τους βρείτε, να ανοίξετε τους λογαριασμούς τους και να τους φέρετε στη Βουλή και να τους διαπομπεύσετε δημόσια, και άλλες φωνές οι οποίες έχουν να κάνουν με το να φέρουμε πίσω αυτά τα κεφάλαια, με το να τους ζητήσουμε να φέρουν πίσω τα κεφάλαια τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα. Τελικά τι θέλετε? Υπάρχει τελική γραμμή? Όταν παραδείγματος χάρη βλέπετε ότι με το 38-42 που φέρατε